σήμερα είπαμε να μην επεκταθούμε πολύ στα προημερησία, αλλά δυστυχώς έτσι όπως φτάσαμε θα χάσουμε κάποιες ώρες. Θέλω να μάθω, κύριε Πρόεδρε, θα έρθει ο Δήμαρχος σήμερα ή όχι. Βρίσκεται στην Κόρινθο, στον εισαγγελέα. Έχουμε πρόβλημα με το κέντρο υγείας. Η αποφάση η διοικητή του νοσοκομείου να αποσύρει όλου του γιατρού του κέντρου υγείας του Τρακίου μέχρι να τελειώσει η επίσκεψη εργασία των γιατρών του νοσοκομείου Κορίνθου. Ενώ χθες δήλωσε στον Δήμαρχο και με σκέφτεται ότι θα γίνει μόνο για μία βραδιά για χθες, σήμερα δυστυχώς απεφάσισε να συνεχιστεί αυτή η μεταφορά των γιατρών, από εδώ όλων των γιατρών, στο νοσοκομείο Κορίνθου μέχρι να ανοίξει η επίσκεψη εργασία. Ψηφίσατε τον εισαγγελέα, έχει γίνει μήνυση, έχει διαταχθεί προκαταρκτική. Δίνουμε καταθέσεις προκειμένου ο εισαγγελέα να σχηματίσει ολοκληρωμένη άποψη για τυχόν διαπρατώμενα αδικήματα από τους αρμοδίους του νοσοκομείου. Μόλις τελειώσει θα έρθει. Κύριε Γιούνι, έχει το λόγο. Καταρχάς θέλω να δώσω συγχαρητήρια στους δύο αρχηγούς των παρατάξεων, τον Παύλο τον Παύλο και τον Γιώργο τον Πετρίτση, διότι η προσπάθεια κάνανε που σύσσωμη η αντιπολίτευση είχε θέσει από την προηγούμενη χρονιά το θέμα για την ανώνυμη εταιρεία. Και ενώ ήρθαν επανειλημμένως αποφάσεις μέσα στη διοίκηση του ΔΣ της Λουκράκη ΑΕ και στο Δημοτικό Συμβούλιο που ανεπληθήκανε, τελικά από ό,τι φαίνεται είχε ευτυχή κατάληξη το όλο θέμα στη Βουλή και πάει για νομοθετική ρύθμιση. Μπράβο στους αρχηγούς, διότι πραγματικά βοηθήσανε τα μέγιστα για μένα και οι δυο τους, ειδικά και ο κύριος Παύλου, για να πούμε την αλήθεια, για να μπορέσει αυτή να προχωρήσει η νομοθετική ρύθμιση. Και συγχαρητήρια και σε όλους τα ονόματα που είπε ο κύριος Πάθος Παύλου, που βοηθήσανε τουλάχιστον στο Ελληνικό Κοινοβούλιο και με τον δικηγόρο για όλη την προσπάθεια αυτή που έγινε. Κύριε Πρόεδρε, θέλω και εγώ να θίξω, επειδή έχουμε γίνει μάρτυρες κατηγοριών των ανθρώπων για τη δημοτική συγκοινωνία. Την άλλη φορά είχαμε πει ότι θα λυθεί το πρόβλημα. Ο χρόνος περνάει, οι μέρες περνάνε, οι μήνες περνάνε. Βλέπουμε δεν γίνεται κανένα πρόβλημα. Έρχεται η καλοκαιρινή σεζόν. Ο κόσμος όσο γίνεται αυξάνεται αυτή τη στιγμή και υπάρχει σοβαρό πρόβλημα. Όπως σοβαρό πρόβλημα υπάρχουν και με τα παιδιά των σχολείων που δεν μπορούν να μετακινηθούν. Ήθελα να μάθω, κύριε Πρόεδρε και κύριε Προεδρεύων, είδα το μεσημέρι στη Διάβια, αργά το μεσημέρι, που ο κύριος Δήμαρχος πήρε πίσω την απόφασή του για το περίπτερο των Αγίων Θοδώρων. Ένα θέμα που έχει συζητηθεί και στο Δημοτικό Συμβούλιο και στο Συμβούλιο της Κοινότητας των Αγίων Θεοδόρων. Λέγαμε ότι είναι λάθος η απόφαση. Ο κύριος Αντιδήμαρχος, θυμάμαι, είχε πάρει και την υπογραφή του πίσω ως προς τον τόπο διαμονής του συγκεκριμένου ανθρώπου που ήθελε να πάρει το περίπτερο. Και ενώ λέγαμε ότι είναι λάθος και θα πέσει η απόφαση, το λέγαμε, τα είχαμε πει και ο πρόεδρος του Κοινοτικού Συμβουλίου των Αγίων Θεοδόρων, τα λέγαμε κάτω. Τελικά δεν έγινε τίποτα και ήρθε η απόφαση από τον Περιφερειάρχη και αναρτήθηκε στη Διάβγεια. Ήθελα να μάθω εάν ο Δήμαρχος θα υπογράψει σε αυτόν που δικαιούται την απόφαση. Ήθελα να το ρωτήσω αν το μπορεί σε αυτό το πράγμα ή θα ξαναδώ. Άμεσα γίνεται ανάκτηση της προηγούμενης, ναι. Και άμεσα υπογράφεται η άδεια στον επόμενο που βρίσκεται στον πίνακα που απεφάσισε η Επιτροπή Περιτέρων. Είναι υποχρεωτικό, είναι αυτό που προβλέπεται το νόμο. Και από μία άποψη, δηλαδή κύριε Γιόνι, καλά το συνέρετε και συγγνώμη που σας διακόπτω, η διακύρωση αυτή που έγινε ήταν ό,τι το καλύτερο από την άποψη ότι γίνεται θέμα, νομικό θέμα, το οποίο τόλησε η επαγγελματική διοίκηση. Συνεχίστε παρακαλώ. Ναι, δεν ήταν νομικό, πρόεδρε, το έλεγα. Λοιπόν, παρακαλώ, παρακαλώ, τότε φωνάζαμε, το είπε, ακούγατε, δεν ακούγατε τίποτα. Εσείς κάνατε αυτό που θέλατε εσείς. Λοιπόν, παρακαλώ, συνεχίστε. Άλλο ένα θέμα θα ήθελα να μάθω από τον κύριο Λούκα, κάπου είναι εδώ κτλ. Εάν συμμετέχει στο σύνδεσμο Ιαματικών Πηγών Ελλάδος. Άμεσα θα απαντήσω, ναι. Ναι, συμμετέχετε, υπάρχει κάποιο. Βεβαίως, τι ενημέρωση θέλετε. Ήθελα να μάθω κύριε Λούκα, μετά θα απαντήσω. Γίνεται τελευταία κάποιο συμβούλιο κτλ. Συνεχίζει η τελευταία. Να ξέρετε ότι συμμετείχαμε σε όλα τα συμβούλια και συμμετείχαμε και στο Διοικητικό Συμβούλιο. Βεβαίως, απλά θέλω να σας ενημερώσω. Κύριε Λούκα, στο τέλος, δεν πρέπει να κάνουμε αυτή τη δουλειά. Παρακαλώ. Στο τέλος, παρακαλώ. Θέλω να κάνω και μια αναφορά για το Ράλι Ακρόπολη, για τόσα που είχα ακούσει την προηγούμενη τετραετία για την άσφαλτο αυτό που είχε πέσει. Έγινε μια πάρα πολύ καλή εκδήλωση στο Μουσείο του Αυτοκινήτου την προηγούμενη Παρασκευή. Δυστυχώς από τη Δημοτική Αρχή ήταν μόνο ο Αντιδήμαρχος και δεν πήρε και το λόγο, δεν ξέρω γιατί, ο κύριος Γιώργος Δέδες. Δήμαρχος έλειπε, ήταν όμως υπουργός.
ο οποίος μιλούσε ένα τέταρτο 20 λεπτά για το Ράγι Ακρόπολης και είπε και αναφέρθηκε ότι είναι τα δύο σημαντικότερα αθλητικά γεγονότα στην Ελλάδα για το Μαραθώνιο των Αθηνών και για το Ράγι Ακρόπολης. Διότι έρχονται εκατομμύρια και είναι πρώτη φορά το Υπουργείο που το είχε καταλάβει, μάλλον την τελευταία διετία, και σπορσονάρει μέσω του ΟΠΑΠ και δεν θυμάμαι ποιο άλλο τυχερού παιχνιδιού το Ράγι Ακρόπολης. Ήταν μια φοβερή εκδήλωση και μίλησε, είναι η πρώτη φορά που θα συμμετάσχει, για να πούμε και την αλήθεια, συμμετάσχει και ο Δήμος Αθηναίων στο Ράγι Ακρόπολης με την έναρξη που θα γίνει φέτος στο Ζάπιο, τέλος Μαΐου τότε που αρχίζει, και η εκπρόσωπος του Δήμου Αθηναίων μίλησε με τα καλύτερα λόγια για το Ράγι Ακρόπολης. Και δεν θέλω να πω τίποτα άλλο λόγω της ημέρας. Σήμερα καλό είναι, αλλά ήθελα να μάθω, επειδή υπάρχει ένα το σημαντικό θέμα που αφορά το κολυμβητήριο, ένα θέμα που το γνωρίζει όλη η πόλη, εκτός βέβαια της Δημοτικής Αρχής που δεν έχει πάρει καμία απόφαση και περίμενε τους 150 δημότες του Δήμου για να δούμε τι θα γίνει. Ήθελα να μάθω, μπορεί να συζητηθεί ένα θέμα χωρίς να είναι δημάρχος εδώ, ένα τόσο σημαντικό θέμα, το τι γίνεται με το κολυμβητήριο του Λουτρακίου. Αυτή είναι μια ερώτηση που θέλω. Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστούμε πολύ και εδώ. Όχι, προσωπικού θα απαντήσετε για το θέμα που. Το θέμα του συγκεκριμένου. Ακριβώς, δεν είναι προσωπικό. Κύριε Γκιονί, στη Θεσσαλονίκη ανέβηκα 4 φορές. Θα σας εξηγήσω. Υπάρχουν δύο σωματεία. Ίσως το γνωρίζετε και το γνωρίζετε πολύ καλύτερα από μένα. Το επίσημο, ας το πω έτσι, και το ανεπίσημο. Μιλάω για το επίσημο σωματείο, στο οποίο συμμετείχα στις αρχιερεσίες, ψήφισα, είμαι καταγεγραμμένος και εκλέξαμε ως πρόεδρο του θερμαλισμού των πόλεων Ελλάδος τον κύριο Μπουτάρη. Για να ξέρετε. Ένα. Δεύτερον, μου ζητήθηκε ο φάκελος μιας πηγής που υποτίθεται επί δημαρχίας δικιάς σας υποβάλατε προς έγκριση, ο φάκελος ήταν ατελής. Υπεύθυνος ήταν κάποιος κύριος Τερζίδης. Άμα θέλετε τα τηλέφωνά του ή οτιδήποτε, είναι υπεύθυνος των ενιαματικών πηγών Ελλάδος. Έτσι, ο φάκελος ήταν ατελής για μια πηγή επιπλέον. Λοιπόν, δεν καταλογίζω ευθύνες, το ξαναλέω πάλι. Απλά, στη συζήτηση του υποσχέθηκα ότι θα προσπαθήσω να συγκεντρώσω όλα τα έγγραφα, να τα στείλω επάνω για να την ενσωματώσει μέσα στα πλαίσια του θερμαλισμού και την πηγή αυτή την οποία είχε ξεκινήσει με καλή του πίστη ο κύριος Κοφινάς. Τρίτη φορά ανέβηκα πριν από 20 μέρες. Αυτή η φορά ήταν καθαρά διαδικαστικά θέματα, ήταν εκλογή Προεδρίου, ήταν εκλογές οτιδήποτε κτλ. Θέλω όμως να πω κάτι στο σώμα και δεν το κάνω για να πάρω την ευαρέσκεια του σώματος, ότι σε όλες μου τις μετακινήσεις κινητοποιήθηκα με ιδία έξοδα. 4 φορές Θεσσαλονίκη και διαμονή μιλάμε με ιδία έξοδα για να προβάλλω το θερμαλισμό. Απλά προσπάθησα στις αρχαιρεσίες του επίσημου σωματείου του θερμαλισμού να περάσω τη θέση τη δικιά μου, δεν είχα τη συμπαράσταση, σας το λέω ευκρινώς. Άλλον, γιατί ήδη ήταν προαποφασισμένοι ποιοι θα μπουν, από ό,τι κατανόησα κατά τη διάρκεια της διαδικασίας όπως εξετελέστη. Λοιπόν, οπότε ο κύριος Μπουτάρης με τους δικούς του εξελέγει πρόεδρος. Εγώ μειοψήφισα βέβαια, δεν έχει σημασία αυτό. Μειοψήφισε και ο δήμαρχος Λέσβου, αν σας ενδιαφέρει, είναι ο πρώην, ο κύριος Βουνάτσος ήταν παρόν, ο πρώην βουλευτής, έτσι. Όλα αυτά είναι καταγεγραμμένα, έχω τα όλα στο αρχείο μου, ό,τι θέλετε στη διάθεσή σας. Μια ερώτηση να κάνω, πρόεδρε. Βεβαίως. Κύριε Γιώργης. Ο φάκελος, ποιος σας είπε ότι δεν ήταν ολοκληρωμένος, ξέρω για τη δεύτερη πηγή. Ο κύριος Τερζάκης, Τερζίδης. Τερζίδης, ναι. Καλώς, ευχαριστώ. Θέλετε τα τηλέφωνα του, να σας δώσω αύριο. Ευχαριστούμε πολύ. Άλλος προμηρυσίας. Και τώρα, άμα θέλετε. Παρακαλώ, να δώσω στον πρόεδρο της κοινότητας. Συγγνώμη, για να καταλάβει ο κύριος Γιώργης. Ο φάκελος που να περάσει μετά από την Επιτροπή Θερμαλισμού, να πάει με και να χαρακτηριστεί ως ιεματική. Έτσι. Ότι δεν ήταν πλήρης. Και γι' αυτό κόπηκε το θέμα.